Ο κύριος Σαμαράς έρχεται στις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια εποχή που η Ελλάδα περνάει από μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Μέχρι τώρα ο Πρωθυπουργός έχει καταφέρει να πάρει πολύ δύσκολες αποφάσεις και δράσεις, να προωθήσει μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα μπορέσουν να ελαφρύνουν το έλλειμμα και κυρίως να μπορέσουν να αναδειχθούν τα υπέροχα ταλέντα του ελληνικού λαού, τα οποία μπορούν να ανταγωνιστούν, οι Έλληνες δηλαδή μπορούν να ανταγωνιστούν σε ένα διεθνές επίπεδο. Είχαμε εκτεταμένες συζητήσεις για τις προκλήσεις που παραμένουν. Ο κύριος Σαμαράς παραμένει σταθερά προσιλωμένος στην συνέχιση αυτών των μεταρρυθμίσεων. Όχι μόνο για τις προκλήσεις, δηλαδή είναι σταθερά προσιλωμένος, όχι μόνο για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ελληνικό κράτος. Θα πρέπει να υπάρξει ένα σχέδιο για την δημοσιονομική μεταρρύθμιση, για τη δημοσιονομική αναδιάρθρωση. Και αυτός ήταν ένα από τα μέγιστα σημεία των συνομιλιών μας, στα οποία εστιάσαμε τις συζητήσεις μας. Κυρίως γιατί η ανεργία είναι πολύ υψηλή, γιατί η Ελλάδα θα πρέπει να αποκτήσει μεγαλύτερη επιχειρηματική δραστηριότητα, το οποίο όμως είναι μια διαδικασία που αφορά πολλές χώρες οι οποίες προσπαθούν να βελτιώσουν την οικονομία τους. Ο Πρωθυπουργός Σαμαράς παραμένει προσιλωμένος να λάβει αυτές τις πρωτοβουλίες που χρειάζεται, αλλά θέλει επίσης να εξασφαλίσει ότι ο ελληνικός λαός θα μπορέσει να δει φως στην άκρη του τούνελ. Και του εξέφρασα την πεποίθησή μου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παραμείνουν βοηθός, αρρωγός στην Ελλάδα σε οποιασδήποτε προκλήσεις αυτής της διαδικασίας. Είμαι σίγουρος ότι η Ελλάδα θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και ότι αυτό θα βοηθήσει όχι μόνο στην οικονομία της Ελλάδας, αλλά στην οικονομία της Ευρώπης και ολόκληρου του κόσμου. Επίσης, συζητήσαμε για τη συνεργασία ανάμεσα στις δύο χώρες. Η Ελλάδα αποτελεί μέρος του ΝΑΤΟ. Συμμετέχει στην προσπάθεια αποτροπής τρομοκρατικών επιθέσεων. Έχουμε υπάρξει εταίροι σε μια πολύ μεγάλη σειρά δραστηριοτήτων, όχι μόνο στην ανταλλαγή και στην συνεργασία του στρατιωτικού δυναμικού των δύο χωρών. Και επίσης συζητήσαμε το γενικότερο κλίμα το οποίο υπάρχει, υφίσταται αυτή τη στιγμή στη Μεσόγειο και στη Βαλκανική, που όπως ξέρετε είναι πολλές φορές είναι μια περιοχή γεμάτη προκλήσεις, αναφέρεται στην Βαλκανική. Και γι' αυτό ακριβώς συζητήσαμε επίσης και θέματα τα οποία αφορούν την Μέση Ανατολή. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, καθώς την ώρα τώρα που μιλάμε, η ένταση που υπάρχει εδώ και πολλές δεκαετίες στην Κύπρο να επιληθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ενθαρρυμένες από τα μηνύματα που λαμβάνουμε και από την Ελλάδα και από την Τουρκία για το θέμα του Κυπριακού και θεωρούμε ότι θα υπάρξει μια βελτίωση, θα υπάρξει μια πρόοδο στο θέμα. Είχαμε μια άρεστη συζήτηση. Είμαι πολύ περήφανος για την συνεργασία και τη φιλία που έχουμε με τον ελληνικό λαό και για τον τρόπο που η Ελλάδα αντιμετωπίζει αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο των προκλήσεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνωρίζουν ότι οι προκλήσεις αυτές είναι πάρα πολύ δύσκολες και για αυτές δύσκολες προκλήσεις πάνω στις οποίες η Ελλάδα εργάζεται. Ο Πρωθυπουργός Σαμαράς λέει ότι είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία με τον Αμερικανό Πρόεδρο και συζήτηση. Θα ήθελα και εγώ να πω με τη σειρά μου ότι οι δύο λαοί και οι δύο χώρες είναι περισσότερο από σύμμαχοι, όχι επειδή πολέμησαν ο ένας δίπλα στον άλλον, πάντα για έναν ευγενή στόχο, αλλά αγαπούν και συντηρούν, στηρίζουν τις ίδιες αξίες όπως η ελευθερία, η ανεξαρτησία και η δημοκρατία.
Όσον αφορά την οικονομία, πράγματι, η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι θυσίες που έκανε ο ελληνικός λαός είναι τεράστιες. Δεν θα είναι όμως μάταιες, γιατί τώρα χρειαζόμαστε ανάπτυξη και εργασίες, θέσεις εργασίας, ανάπτυξη επαναλαμβάνει. Φυσικά και θα κάνουμε αυτό το οποίο θα πρέπει να γίνει όσον αφορά τις δημοσιονομικές αναπροσαρμογές, αλλά η έμφαση θα πρέπει να είναι στην ανάπτυξη και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα για την νεολαία. Γιατί στην Ελλάδα, διότι στην Ελλάδα η ανεργία μεταξύ των νέων έχει αγγίξει το 60 και πάνω ποσοστό, 100%. Αυτό επηρεάζει περισσότερο από το 1/4 του καθάριστου εθνικού προϊόντος στην Ελλάδα. Επομένως, επιμένω ότι η έμφαση είναι στην ανάπτυξη. Και ένα άλλο πράγμα που θα ήθελα να πω είναι ότι η Ελλάδα επιτυγχάνει και θα επιτυγχάνει. Η επιτυχία, το success story, η δική μας, το δικό μας success story θα είναι ένα ευρωπαϊκό success story. Από την άλλη πλευρά, προσπαθούμε να κάνουμε οτιδήποτε μπορούμε για να σταθεροποιήσουμε ένα ιδιαίτερα ασταθές περιβάλλον στην περιοχή μας. Πιστεύω ότι η περιοχή μας έχει πολλά προβλήματα. Θα προσπαθήσουμε να λύσουμε όσα περισσότερα μπορούμε και γι' αυτό η συνεργασία, η διμερής είναι πολύ σημαντική. Υπήρξατε πάντοτε ένας απολογητής, ένας συνήγορος του διεθνούς δικαίου. Τα προβλήματα έχουν να κάνουν με την παράνομη μετανάστευση, για την εσωτερική αναταραχή σε διάφορες χώρες και δυστυχώς το πρόβλημα της τρομοκρατίας. Υπάρχει ένα είδος συνέργειας στην οποία θα μπορούμε να συνεχίσουμε για να μπορέσουμε να κάνουμε οτιδήποτε για να λύσουμε αυτά τα προβλήματα και κυρίως το πρόβλημα της Κύπρου, γιατί εκεί υπάρχουν νέες προτάσεις του Κύπριου Προέδρου, οι οποίες θα μπορούν να εφαρμοστούν μόνο εφόσον παραμένουμε σταθεροί στο πνεύμα του νόμου, του διεθνούς δικαίου.